Αδικούμαστε και πολύ. Καλή να χτίσει σχολείο, πάει να εκκλησία. Τα παιδιά που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Πλαδιανών δεν είναι παιδιά ενό κατώτερου Θεού. Ενωμένοι σαν μια γροθιά, γονεί, εκπαιδευτική, εκκλησία και δήμος μάχονται για να γλιτώσει έστω και στο παραπέντε την υποβάθμιση το σχολείο του. Το τετραθέσιο δημοτικό τη ορεινή μειονεκτική περιοχή των Απλαδιανών, που αριθμεί 43 μαθητέ και εξυπηρετεί 12 χωριά του Μέσα Μιλοποτάμου, κινδυνεύει να υποβαθμιστεί μόλι δύο μήνε μετά την έναρξη τη σχολική χρονιά. Αξίωση των γονέων είναι να σταματήσουν να παίζουν με την ψυχολογία των παιδιών του και να αντιμετωπίζονται ισότιμα με του μαθητέ τη πόλη. Θέμε να έχουν τι ίδιε δυνατότητε που έχουν τα παιδιά που είναι στο Ρέθυμνο, που είναι στο Πέραμα, που είναι στο Ιράκ. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν στα παιδιά μα. Παίζουν με την ψυχολογία, μα στέλνουν δασκάλε, τι έχουν αγαπήσει και τώρα μα παίρνουν τη μία πίσω. Είμαστε ένα ορεινό όγκο. Ε, πολύ φτωχός. Πολύ φτωχό. Τουλάχιστον το σχολείο πρέπει να το κρατήσουμε. Είμαι διατεθειμένοι να μείνουμε μέχρι τέλου. Καλύτερα να χαθεί μία χρονιά παρά να γίνει μία προβληματική χρονιά. Οι γονεί έχοντα ω μοναδικό όπλο αντίδραση στην κατάληψη έβαλαν από τη Δευτέρα λουκέτο στην είσοδο του σχολείου και αρνούμενοι να στείλουν τα παιδιά του για μάθημα δηλώνουν πω το λουκέτο θα βγει μόνο όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ρεθύμνου πάρει πίσω την απόφαση για την υποβάθμιση τη σχολική μονάδα. Μετά από δυόμιση μήνε θα γίνει τριθέσιο. Τα παιδιά έχουν μάθει αλλιώ τώρα. Πάει η εκπαίδευση πολύ πίσω, τελείω πίσω. Νομίζω ότι δεν έχουν καμιά διαφορά τα δικά μα παιδιά από τα άλλα παιδιά που φοιτούν σε πόλει και έχουν και τι δραστηριότητε του όλε. Αυτή τη στιγμή ο Δήμο, από την πρώτη στιγμή που προναφέρθηκε, είναι σε ανοιχτή γραμμή και με το Υπουργείο και με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμια. Ε, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να παραμείνει το σχολείο όσο είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ο Διευθυντή Εκπαίδευση άφησε το ζήτημα ανοιχτό. Είμαστε σε εγρήγορση. Ε, παρακολουθούμε το θέμα από κοντά και είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε μετακίνηση συναδέλφου, όπως και οποιαδήποτε υποβάθμιση... Ε, οποιοδήποτε Οι 43 μαθητέ του Δημοτικού Απλαδιανών, όμω, έχουν ένα ακόμα λόγο για να αισθάνονται αδικημένοι και παραγωνισμένοι από την πολιτεία. Από το Σεπτέμβριο έω σήμερα, για τα παιδιά αυτά παραμένουν άγνωστε λέξει η γυμναστική, η πληροφορική, τα αγγλικά, τα γερμανικά και τα θεατρικά. Μια και δεν έχουν καλυφθεί τα κενά ειδικοτήτων. Δεν νομίζω ότι θεωρούμε ότι ζητάμε κάτι, κάτι παράλογο. Σα ρωτάω εγώ εν έτη 2022, είναι δυνατόν ένα σχολείο το οποίο εξυπηρετεί 10-12 χωριά εδώ πέρα στην περιοχή να μην κάνουν τα παιδιά αγγλικά. Δεν θα πάω στα παραπέρα. Δηλαδή αν σα φαίνεται λογικό αυτό, νομίζω δεν φαίνεται σε κανένα λογικό. Και όταν το βαθμίσει ένα σχολείο, σημαίνει το χρόνο, παρά χρόνο θα το κλείσουν. Αυτό είναι μεγάλο λάθο. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα αυτών των ανθρώπων των χωριών, όλοι μα. Το σχολείο των Απλατιανών που συστεγάζεται με τον Υπηαγωγείο σε εξυγχρονισμένε κτηριακέ εγκαταστάσει συγκεντρώνει όλε τι προποθέσει, λένε οι γονεί, ώστε μελλοντικά να αναβαθμιστεί ακόμα και σε εξαθέσιο. Οι τελευταίε πάντω πληροφορίε θέλουν το σχολείο να γλιτώνει προ το παρόν την υποβάθμιση, όμως δεν θα καταφέρει εύκολα να ξεφύγει και από την υποστελέχωση.